Επιλογή, παιδιά, δεν υπάρχει. Αυτό, τι να κάνουμε. Βλέπουμε το διαβολάκι να διαχέει, όχι συγγνώμη, να αρπάζει και χώμα και νερό μαζί. Ντανιάζεται εκεί η στίβα με το χαλίκι για να στρωθεί σε όλο τον τομέα των 11. Τα παλικάρια εκεί με τα μεζιτικά πολεμάνε να αντλήσουν τα νερά. Ό,τι πράσινο βλέπετε, παιδιά, είναι μεζιτικό, απαντλητικό νερού. Ευτυχώς σου πήρα τη λήψη από εκεί και είδαμε ακριβώς τι συμβαίνει με τη μεγάλη τηλακούπα που ανοίχτηκε για τον τομέα των 11. Εκεί που θα γίνει ο πυλώνας, εννοώ. Φοβάμαι πολύ, παιδιά, για την κάμερα, δυστυχώς, με την ακουμπήσω και κράτζει νηστή, ο φακός. Δείτε τώρα ό,τι μπορώ να πάρω, γιατί έβγαλε πάρα πολύ ήλιο και όπως ξέρετε δεν μπορώ καθόλου τον ήλιο. Είμαι εδώ κανένα 3/4 και με το που έστησα μύτη εδώ πέρα έβγαλε πολύ ήλιο και δεν την παλεύω. Λοιπόν, από εδώ που είμαι πάμε περπατώ, εδώ ο λόφος δεν βολεύει καθόλου, λίγο περπατώ αν μπορέσω να πάρω έξω από τη σκεπαστή, στο κέντρο της σκεπαστής, εδώ ευτυχώς έχει ίσιο, να ανέβω λίγο εδώ πάνω. Αν καταφέρω και πάρω κάτι, θα είμαι ωραίος. Έξω, παιδιά, την μπουλντόζα, η οποία σωρεύει εκεί το χαλίκι και μετά σιγά σιγά, χούφτα χούφτα, τη ρίχνει προς τα κάτω από ύψος 6-7 μέτρων για να συνεχιστούν οι εργασίες στρώσεις χαλικιού του επίπεδου του τομέα 11. Λοιπόν, πάμε ψηλά. Εγώ θα λέω το πορτάκι, πιστεύω να είναι καλά. Τι δείχνω τώρα, το φτώ στο δική μου. Τι το πάω τώρα, στο Black Hole. Μια χαρά. Εδώ, παιδιά, είναι η γούρνα που σας έλεγα. Οπα. Πού είναι η γούρνα, την έχασα. Εδώ, όλο αυτό το πεδίο. Βλέπετε τώρα. Παιδιά, με συγχωρείτε που κουνάει η κάμερα. Είναι πάνω από 4 μέτρα το ύψος. Δεν έχω σηκώσει και τα χέρια και τα πόδια ψηλά. Έτσι. Όπα, βλέπουν το ευκάλι που βλέπουν τώρα. Αρρωστήμαστε. Λοιπόν, και πάω τώρα, παιδιά, εδώ zoom, τομέα, πώς το λένε, τον 9, να πάρω λήψεις και να αποφωνήσω από το τομέα 5. Έτσι θα αρχίσω αυτό το ενδιάμεσο παρτάκι με τις εργασίες κατασκευής του τρίτου του πυλώνα, του ενδιοκτητικού. Βλέπουμε τον κερανό, το Θωμά το Μαύρο. Γεια σου, ρε Θωμά, μακάρι να τα πούμε αύριο. Περιστροφή, δυναμική, κάτι έφερε, μάλλον κάτι τα είδα, ήταν κάτι σίδερα, τα πήρε η κάμερα από το κέντρο που ήμουν πριν. Αλλά μην νομίζετε, παιδιά, από ένα βίντεο το κάνω το άλλο. Κάνω και κάνα τσιγαράκι, παίρνω και μια ανάσα. Θα φανταστείτε, θέλω εδώ πέρα 1,5-2 ώρες να τραβάω λήψεις και άλλο ένα εξάωρο να τα ανεβάσω. Προχωράει ο λαός. Αν είσαι αεξής, προχωράει. Αν δεν είσαι αεξής, προχωράει και πολύ. Αου. Εσύ δεν είσαι αεξής. Εγώ δεν είμαι αεξής. Εγώ δεν είμαι αεξής. Είσαι άρρωστος και δεν με βλέπεις. Ποιος είμαι. Ποιος είμαι. Ο δημοσιογράφος, Δεν βλέπεις τι φοράω. Ποιος δημοσιογράφος. Είμαι δημοσιογράφος. Να, μαγκιές. Όχι, ρε φίλε, λέω το αγκαλάζεις κάμερα. Έχω κάμερα για όλους εσάς. Χαλάω και χρόνο. Και τα ακούω από την κρατίνα. Για να βλέπετε εσείς. Black Horse Hike, στο YouTube. Θα βλέπεις στο YouTube.
Εγγραφή και καμπανάκι, όλα τζάμπα είναι. Για να βλέπει. Πώς παίρνει. Μπαίνει στο κινητό ή στον υπολογιστή. Ναι, ψάχνει. Πήγαινε και YouTube. Θα κάνουμε και μαθήματα άνετα διδασκάλων. Καθώ βλέπουμε τον πυλώνα. Και βλέπουμε και του 4 από του 5 Γερμανού. Ο Σίμω. Ποιο Σίμω. Ο Σίμω ποιο είναι με το. Με το προφό. Έλα, ρε, πες το γιο και το τζίκα. Δεν θα πατήσει γιο, τζίκα. Θα πατήσει τη Λακορσάικ. Πες YouTube. Έχει υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει YouTube. Έλα, ρε. Θέλω να κατεβάσει τα δεδομένα. Όχι. Α, δεδομένα, δεν έχει δεδομένα. Ναι. Α, θέλει δεδομένα. Λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε το ανεπικατέβασμα των εργατών. Είναι ο μόνος τομέας που δουλεύεται. Είναι ο τομέας. Γεια σου. Να σου πω, έχεις τα κλειδιά της παράτησης να ανέβω πάνω. Έλα. Με το μαμά και το μπαμπά είσαι. Με τη μαμά και το μπαμπά είσαι. Μόνοι σου. Μπορώ να ανέβω να τραβήξω λήψη από εκεί. Εδώ. Ναι. Θα καθαρίσω πολύ καλά τα πόδια μου. Θα σε πάω και στην κάμερα. Σε... Μην πεις πολύ, πεινάω. Σε πόση ώρα. 10 λεπτά. Κάτω πιο λίγο. Βάλε και λίγο πιο κάτω. Αυτή εδώ η κούκλα θα με υποδεχτεί λίγο στο σπίτι της. Εδώ στο μπαλκονάκι της. Μια χαρά για να τραβήξω παιδιά από πιο ψηλά. Για όλους εσάς λήψεις. Γιατί πραγματικά βλέπετε και εδώ πέρα γίνονται έργα. Έτσι. Θα σταματήσω την κάμερα. Κάτσε να δούμε τώρα ο Γερανός, ο Θεομάς ο Μαύρος. Ο άνθρωπος που πραγματικά με έκανα εκτζή και στα δύσκολα χρόνια που μεταγενέστερα, όσο μεγάλωνα πήγαινα 10, 11, 12 και την πλήρω δεν βλέπαμε, τα επαγγελματικά ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής που με κράτησε ΑΕΚ τζι, παιδιά. Γιατί η ΑΕΚ δεν είναι μόνο τη γενιά, όπως λέτε πιο πολύ, ΑΕΚ γίνεσαι μέσα από καταστάσεις. Έτσι. Σωστό. Όπως και η κόρη μου είναι Ολυμπιακάκιας, λόγω καταστάσεων. Ετάχτηκε διαμέρισμα, πολυτελές διαμέρισμα από το θείο της. Τι να τον κάνω. Παπάκα μου λέει κάτσε να πάρουμε το διαμέρισμα, 8 χρονών η κόρη μου. Και μετά γίνομαι ΑΕΚ. Ε, πουτανιάρα, ρε, πού να πούμε. Ο αδερφός είναι ο θείος. Όχι, ο αδερφός της γυναίκας μου. Άρρωστη Ολυμπιακή, είναι όλοι το σώμα τους. Άρρωστη Ολυμπιακή. Ολυμπιακή, ρε, πάνε μέσα και έξω τον Ολυμπιακό αυτή, εξωτερικό. Θα τους δώσει διαμέρισμα, λέει, όταν μεγαλώσει. Α, πείμα. Πείμα μου, ρε, για να την κάνει. Άγαμος είναι αυτός. Δεν έχει παντρευτεί ποτέ, τα παιδιά μου τα έχει. Έχει. Όχι μωρέ, τι να έχει, έχω εγώ λεφτά, με βλέπεις τα έχω λεφτά. Οπότε πώς λέει μας κοϊδεύει. Έχει ένα διαμερισματάκι, το έχει μωρέ. Αλλά γυναίκα, είναι ψάχνεις τώρα η κόρη μου. Ναι, μόνο Λαβίν, δούνε ποτέ. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά κλείνω εδώ, συνομιλία με το φίλο, πώς το λένε ρε. Σταμούλη Γιάννη. Το Σταμούλη το Γιάννη. Το Σταμούλη το Γιάννη, το Σταμούλη το Γιάννη, το πρεσβείς τον έχεις. Που είναι ο ταξιάκος στον Πειραιά. Είναι ταξιάκος στον Πειραιά, αγαπητός φίλος. Λοιπόν, παιδιά, κλείνω εδώ και να επέμενα στο μπαλκονάκι της Δεσποινίδας. Άντε, παιδιά. Ήρθα στον όροφο. Εδώ είναι η Ανούλα που με φιλοξενεί. Αυτό το κοριτσάκι με το ωραίο το μπαλκονάκι. Λοιπόν, το φορτηγό που έφερε το χαλίκι αποχωρεί. Στο εργοτάξιο δουλεύουν, όπως σας έχω πει, μόνο οι υπάλληλοι του Χουμαΐδη στον πυλώνα. Λογικά πρέπει να είναι γύρω στα 20 μέτρα το ύψος, θέλουν να καλουπώσουν πριν, τώρα το σιδερώνουν για να μπει το καλούπι. Βλέπουμε παιδιά τον οπλισμό που το βάζει από δεξιά, όπως είναι ο φαγός, προς τα αριστερά. Αυτές οι βέργες δηλαδή που έφερε πριν λίγο ο Γερανός, ο Θωμάς ο Μαύρος, τις βάζει από τη μια πλευρά να βγουν απέναντι. Έτσι. Να δείξω λίγο παιδιά από εδώ ένα ωραίο πλάνο, τον αποθηκευτικό χώρο. Μην διαβάζετε από κάτω. Γιατί μπορεί να είναι και κανένα Black Orzaic με πριζίδια. Τόσο πολύ επίπεδο έχουν η εκκλησία μας, η βοήθειά μας. Εδώ παιδιά το μείον 2 υπόγειο, καθώς πετάει εδώ πάλι ο Θωμάς ο Μαύρος. Παίρνει πάλι μια αρματιά οπλισμού. Τομέας 8, παιδιά εδώ πέρα έχω. Τι να πω, βάσιμες πληροφορίες. Όχι, δεν έχω βάσιμες πληροφορίες. Μια εικασία είναι ότι το καθυστερούν το τομέα αυτό, μπας και από εδώ γίνει κάποια είσοδος προσωρινή για να μπαίνουν διάφορα οχήματα. Ας το κρατήσουμε
στο πίσω μέρος του μυαλού. Η αρμαθιά του στρατηγού εδώ πέρα, του Θωμά του Μαύρου, έρχεται. Τσακλοχαλάω. Ωραία. Και αυτά, παιδιά, εδώ πέρα, ό,τι είναι αυτά, γιατί δεν μπορώ να δω ούτε με γυαλιά ούτε με χωρίς γυαλιά, θα τοποθετηθούν εδώ στον πυλώνα. Είμαι στην Καπαδοκία, στη γωνία της Καπαδοκίας, δίπλα σύνερα στη τεχνική. Τα διαρκείας, δυστυχώς, ο Γιάννης δεν πήγε να το πάρει. Του λέει, είπα, πες στο φωτογράφο να μου στείλει mail. Δεν σκέφτε φωτογράφος, τέλος πάντων, παιδιά. Του εξήγησα τι και πώς θα πει ο φίλος που θα πάνε, γιατί κάνει και ένα πρόβλημα με την ομιλία του. Και θα γίνει και αυτό. Ο Μιχάλης, ο... Πώς λένε το επιθετό. Δεν θυμάμαι το επιθετό, το ξέχασα. Το πήρε. Και τώρα μένει και ο Αρμένης, ο φίλος, για να πάρει και αυτό το τρίτο, το ποδόσφαιρο. Και όπως ξέρετε, ο Κύριλλος, που το έχει πάρει ήδη από τις αρχές. Πάμε να βγάλουμε κι άλλα, λέει, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Πάμε να βγάλουμε κι άλλα. Από εδώ ας αγναδέψουμε λίγο τομέα. Δεν τρώνε για φωτογραφίες, παιδιά. Ωραία, μάνα μου, έχω για φωτογραφία, λίγο. Τομέα 2. Τομέα μαζί με τη λάμπα 4. Ο 7 και ο 6. Οι πυλώνες φαίνεται, παιδιά, πόσο μεγάλη είναι. Τα κάστρα μας. Φανταστείτε αυτό το γήπεδο όταν ολοκληρωθεί. Πόσο τεράστιο θα φαίνεται. Θα καλυφθεί και ο τρούλος της εκκλησίας μας. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, θα μείνω με αυτά. Θα ευχαριστήσω την Ανούλα που με φιλοξενεί στο μπαλκονάκι της. Να είναι καλά και αυτός και ο άντρας της που είναι μέσα. Μην λέτε κανένα βλακία τώρα ότι μπήκα στο σπίτι μια κοπέλα και κανένα τίποτα. Έτσι. Κανού σας έχω. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζω και αποφωνώ από το ΜΕΑ 5. Ζήτω για εικά, αδελφιά. Και καθώς βρήκα το φιλόξενο σπίτι των παιδιών, συνεχίζω περιπατητό 2 λεπτάκια ακόμα για να αποφωνήσω. Περασμένες πλέον, παιδιά, 4:20. Τη φάγαμε τη μία μισή ώρα εδώ πάλι. Και ας μην έχει έργα, παιδιά. Έχει τόσο πολύ κόσμο εδώ πέρα, καθημερινά, που με αναγνωρίζει. Θέλει να μου σφίξει το χέρι, ξέρω εγώ. Να είναι καλά όλα τα παιδιά. Εντάξει, εκτός από αναγνωρισιμότητα, τίποτα άλλο δεν θέλω να αποκομίσω. Δεν ξέρετε, παιδιά, ότι η αναγνωρισιμότητα σε πολλές φορές δεν είναι καλό. Τέλος πάντων, προχωράω. Περνάω από το ΜΕΑ 7. Κοντεύω στο Κολοσσέο. Έχουν μείνει τα δύο επίπεδα πάνω με τις χαλοσιές. Τα υπόλοιπα έχουν γυμνωθεί. Φαίνεται ο φερόν οργανισμός από άκρου σ' άκρου. Και συνεχίζω και να μπω στο τομέα 5 και να αποφωνήσω δυναμικά. Σήμερα Δευτέρα, παιδιά. Αν ξέχασα να πω στην αρχή το βίντεο, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Και πιστεύω ότι ο μήνας, ο Οκτώβρης, θα είναι ο μήνας της Αϊκάρας. Ωραία, μάνα μου. Το γυρίσαμε και σήμερα το γήπεδο, κάναμε την γυμναστική μας. Μια τυρόπιτα το πρωί. Και πολύ μου είναι. Κάτσε, ρε. Κάτσε, ρε. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνω τώρα στο ναό. Σε 2 χρόνια το πολύ από τώρα εδώ θα πάλετε από ζωή όποια μέρα και να είναι ο ναός, γιατί με ρίμνησε γι' αυτό ο ένας. Τόσο με τα εστιατόρια που θα έχει, τις καφετέριες, σάουνες, μασάζ, περάστε, έχω. Λοιπόν, θα βάλω το τρίποδα μέσα όπως είναι κατευθείαν, χωρίς να σταματήσω, για να αποφωνήσω. Θα σας τραβήξω. Λοιπόν, το μία 5, παιδιά, 2 παλικαράκια είναι εδώ πέρα, ο ένας κάπα 60, ο άλλος κάπα 40, πώς χρόνο είσαι, κάπα 40. Με αυτά, παιδιά, λοιπόν, όσοι μπορεί μαύρο γήπεδο, το μία 5 που σε λίγο θα διακαντώσει, θα δουλεύουν μόνο τα μυρμήκια εκεί που τα πετάνε τα ζουζούνια. Τέτοιο δυστυχώς, παιδιά, ρώτησα πόσο έχει ένα χιλιάρικο, μεταχειρισμένο 5 εκατοστάρικα. Αντίστοιχα, καλημέρα, θάνατε. Ζήτω για Εκάρα. Τα λέμε, παιδιά.
Αύριο, κανονικά οι εργασίες, τα ΔΕΦΗ Παναγιώτης της Βαγενάς, μου είπε Γιώργο, αν έχει τέτοιο καιρό αύριο, κανονικά δουλεύουμε. Και άμα σκολάσω, δηλαδή αργά, γι' αυτό πήγε η κουβέντα, θα πάω στο γήπεδο, ενώ είμαι την Μπενφίκα. Αλλά αν πάει έτσι ο καιρός, κανονικά από τις 6 ώρα το πρωί, όλο το επιτελείο εδώ. Εγώ εργασία, αυτή συνεργασία του. Ζήτω για αδελφιά!